Μεσητική προσευχή. Αρχίσαμε τη μεσητική προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και συνεχίζουμε με τις μεσητικές προσευχές του Αποστόλου Παύλου και θα δούμε και τη συνέχεια. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού λοιπόν θα διαβάσουμε τη σελίδα 1038, είναι από την επιστολή προς Φιλιππησίους, το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 1038, επιστολή προς Φιλιππησίους του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού τους όντας, εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου, όσα εξ σας ενθυμούμε πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπερ πάντων ημών, δεόμενος μετά χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνία σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος όν εις αυτό τούτο ότι εκείνος ώστε ήρχισε εις εσάς καλών έργων, αγαθών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν τη καρδία μου και είστε πάντες εσείς εις τα δεσμά μου και εις την απολογία μου και εις τη βεβαίωση του Ευαγγελίου, συγκοινωνή μου της χάριτος. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός, ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσαν νόηση, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε αδελφοί ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων το πρετόριον και εις πάντα στους λοιπούς, και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεπιθώτες στα δεσμά μου τολμώσουν περισσότερο να κηρύττω συναφόβος το Λόγο του Θεού, την εσ μεν διαφθόνων και έρηδα, την εσ δε αποκαλείστε λύσεως κηρύττουση των Χριστών, η μεν κηρύττουση εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότη, νομίζοντας ότι προσθέτουσιν θλίψη στα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν? Πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε επ' αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χαίρι. Αμήν. Στη Ρώμη, στη φυλακή, ο Απόστολος Παύλος, έχουν περάσει περίπου 12-13 χρόνια από την με απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους, όταν προσπάθησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο με δική του πρωτοβουλία και κατά τη δική του άποψη και γνώμη στην Ασία, στη Βυθινία και σε άλλα μέρη της Ασίας. Όμως το Πνεύμα το Άγιο τον εμπόδισε, τον έφερε σε αδιέξοδο εμποδίζοντάς τον στην Τροάδα, και εκεί με οδηγία Θεού βρέθηκε απέναντι στους Φιλίππους, όπου ήθελε ο Θεός εκεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο και όχι στην Ασία που ήθελε ο Παύλος, γιατί ο Θεός είχε ετοιμάσει ανθρώπους και καρδίες ανθρώπων για να δεχθούν το λόγο του Αποστόλου Παύλου, το λόγο του Θεού, όχι μόνο στους Φιλίππους αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια και στην Αθήνα και στην Κόρινθο και οπουδήποτε και αν πέρασε ο Παύλος, το έργο του Θεού δοξαζότανε, στηριζότανε και εκκλησίες ο Χριστός δημιουργούσε. Εάν είχε πάει ο Απόστολος Παύλος με επιμονή δική του στη Βυθινία, θα χανότανε το έργο το οποίο ο Θεός είχε ετοιμάσει στην Ελλάδα. Αντίθετα, όταν τέλειωσε με τη δεύτερη αποστολή του αυτή, του Αποστόλου Παύλου, στην Ελλάδα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και στη συνέχεια πήγε στην Ασία, και εκεί ο Θεός είχε ετοιμάσει τον Απολό και 12 μαθητές του Απολό, ώστε το κήρυγμα του Ευαγγελίου έγινε με πολύ μεγάλες δυνάμεις και θαυμαστά αποτελέσματα και στην Ασία και βέβαια και με διωγμούς πολλούς. Τέλειωσε το δεύτερο αποστολικό του ταξίδι στην Ελλάδα, τέλειωσε και το τρίτο αποστολικό του ταξίδι στην
Ασία και τώρα βρίσκεται στη φυλακή δέσμιος, στη Ρώμη δέσμιος. Όμως η καρδιά του είναι σε όλες τις εκκλησίες, τον απασχολεί πραγματικά η μέριμνα πασών των εκκλησιών, αλλά είναι ιδιαίτερα δοσμένη η καρδιά του στους Φιλιππισίους, γιατί είναι μια εκκλησία που δεν έχει προβλήματα, δεν έχει δυσκολίες, αντιθέτως ο Λόγος του Θεού κηρύτεται και με πολύ χαρά ο Απόστολος Παύλος στέλνει την επιστολή αυτή στην εκκλησία των Φιλιππισίων, που εντωμεταξύ μέσα σε 10-15 χρόνια υπάρχουν επίσκοποι, υπάρχουν διάκονοι, δηλαδή είναι μια οργανωμένη εκκλησία, την οποία βεβαίως δεν οργάνωσε ο Παύλος, αλλά οργάνωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Με πολύ χαρά λοιπόν απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία των Φιλιππισίων λέγοντες: «Πάντοτε ευχαριστώ το Θεό όταν σας ενθυμούμε και εν πάση προσευχή μου προσεύχομαι υπερ πάντων ημών δεόμενος μεταχαράς». Ξέρετε, υπάρχει προσευχή με λύπη, υπάρχει και προσευχή με χαρά. Η προσευχή με λύπη είναι: «Κύριε, διόρθωσε, τακτοποίησε, φρόντισε». Γιατί δεν πάνε καλά οι αδελφοί, δεν πάει καλά η εκκλησία. Υπάρχει όμως και η προσευχή με χαρά: «Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την εκκλησία η οποία περπατάει στο Λόγο Σου, που την ευωδώνεις, που την αυξάνεις, που την ευλογείς». Και με ένα τέτοιο πνεύμα χαράς ο Απόστολος Παύλος και προσεύχεται υπερ πάντων των Αγίων της Εκκλησίας των Φιλιππισίων, γιατί όλοι είναι διαλεκτοί, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, δεν υπάρχουν ευθόνοι, μίση, κακίες, αλλά είναι μια εκκλησία αγαπημένη, μια εκκλησία χαρούμενη, μια εκκλησία που περπατάει κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, χωρίς ταλαιπωρίες που να προέρχονται από τους ιδίους. Βεβαίως διωγμοί υπάρχουν, αλλά αυτό δεν θεωρούνται, αυτές δεν θεωρούνται ταλαιπωρίες. Δόξα του Θεού θεωρείται, χάρις του Θεού θεωρείται να πάσχομεν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αυτό που ονειδίζει το Χριστό είναι οι ταλαιπωρίες που δημιουργούνται από τους ίδιους τους χριστιανούς. Μάλιστα, εκεί που είχα πάει είδα ένα κριάρι, ένα μεγάλο πρόβατο. Κριάρι, πρόβατο μεγάλο, που έκανε μεγάλες καταστροφές. Όπου πέρναγε γκρέμιζε. Και λέω, σκέψου, πρόβατο που μεγάλωσε. Όταν ο χριστιανός μεγαλώσει και θεωρεί τον εαυτό του δυνατό και κερατίζει και κλωτσάει και σπρώχνει και καταστρέφει. Ενώ το πρόβατο του Κυρίου είναι ταπεινό, είναι φρόνιμο, είναι ήσυχο. Το κριάρι δεν βολεύεται. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός να μας φυλάει να είμαστε πάντα τα μωρά του Θεού που εξέλεξε ο Θεός εκ του κόσμου για να τα κάνει σοφότερα των ανθρώπων. Να είμαστε νήπιοι στην κακία. Νήπιοι. Σοφοί δε στο θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει μεγαλώνει ο χριστιανός? Υπερηφανεύεται. Νομίζει ότι είναι κάτι το σπουδαίο, επειδή μπορεί ο Θεός να τον ευλόγησε. Αλλά πότε τον ευλόγησε? Πριν νομίσει ότι είναι σπουδαίος. Όταν ήταν προβατάκι του Κυρίου, απλός, ήσυχος. Όταν όμως θεωρήσει ότι έγινε κάποιος, τότε γίνεται κριάρι και ο Κύριος λέει: «Θα κρίνω μεταξύ κριών και τράγων». Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί από τότε που δεχτήκαμε τον Χριστό, σε κρίση δεν θα ξαναβρεθούμε, εκτός και αν χρειαστεί. Γιατί είναι φοβερό να πέσει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ένα πράγμα θέλει να μας μάθει: «Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος
και ταπεινό στην καρδιά. Όταν ο χριστιανός πάβει να είναι πράος, έχει χάσει και την ταπείνωσή του και γίνεται ένα άγριο κρυάρι που κερατίζει, κλωτσάει, επιτίθεται. Και το μόνο που μένει στον Κύριο είναι να τον κρίνει, να τον βάλει στη θέση του. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για στην Εκκλησία των Φιλιππισίων δεν υπήρχαν τέτοια κρυάρια. Υπήρχαν μόνο αγαθά προβατάκια του Κυρίου. Απαλοί και τρυφεροί χριστιανοί, χωρίς φωνές, ενδεδειμένοι πάντοτε την ταπεινοφροσύνη ποτασσόμενης αλλήλους. Ο Θεός να μας κάνει έτσι. Και σαν άτομα και σαν οικογένειες και στην οικογένειά μας να είμαστε έτσι. Μην κερατίζουμε ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, αλλά να αγαπάμε. Και η αγάπη τι έχει, θυσία. Και να υπηρετούμε. Και η υπηρεσία τι έχει, κόπο. Ο Θεός να μας δίδει το χαρακτήρα του Χριστού, που ποτέ δεν έγινε κρυάρι, πάντα ήταν και παρέμεινε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ποτέ δεν πήγαινε μπροστά αρχηγός. Αλλά όποιος θέλει να είναι μέγας, είπε ο Χριστός, πρέπει να είναι υπηρέτης πάντων. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι δούλος πάντων. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία ο Απόστολος Παύλος είχε δει, είχε καταλάβει ότι υπάρχει η ειρήνη του Θεού, υπήρχε η αγάπη του Χριστού υπερβαίνουσα πάντα νου, υπήρχε και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό με χαρά πολύ προσεύχεται για αυτή την εκκλησία, γιατί ήξερε από την πρώτη ημέρα μέχρι τώρα τη συμμετοχή τους, την κοινωνία τους στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξεπέρασαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, ούτε απομακρύνθηκαν από το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά ζούσαν και στέκονταν και σώζονταν μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού αυτός που μένει έχει το χαρακτήρα του Χριστού, πράος και ταπεινός στην καρδιά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν πάβω να προσεύχομαι για σας με πάσαν χαράν για την συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο του Χριστού από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα. 15 χρόνια συνέχεια είσαστε με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ζείτε με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Περπατάτε με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όχι μόνο έχετε την αλήθεια, αλλά περπατάτε και στην αλήθεια. Και δεν έχω, λέγει ο Ιωάννης ο Απόστολος, μεγαλυτέραν χαράν από το να ξέρω ότι τα τέκνα μου έχουν την αλήθεια και περπατούν στην αλήθεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που δίνει χαρά στον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται για την Εκκλησία των Φιλιππισίων, πράγμα το οποίο θέλουμε και εμείς όλοι μας. Ο Χριστός με χαρά να προσεύχεται για την Εκκλησία αυτήν που μας έχει προσθέσει, για τα αδέλφια μας, αλλά και εμείς ένας κάθε ένας από μας ξεχωριστά να προσευχόμαστε με χαρά ο ένας για τον άλλον. Όχι για να λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούν οι άνθρωποι, αλλά για να ευλογήσει ακόμη περισσότερο ο Θεός με τη χάρη Του, το ελαιός Του και τη δύναμη του Πνεύματός Του, του Αγίου. Αλλά αυτή η κοινωνία με το Ευαγγέλιο που είχαν οι αδελφοί μας στους Φιλίππους τότε και κάθε αδελφός μας μέχρι και τώρα έχει πολύ σοβαρά αποτελέσματα στην οτροπία τη χριστιανική του λαού του Θεού. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Είμαι βέβαιος
ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο σε εσάς, το αγαθό μάλιστα έργο λέει το κείμενο σε εσάς, θα το επιτελέσει, θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Χριστού. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να αρχίζει ο Χριστός και να τελειώνει ο Χριστός. Γιατί πολλές φορές αρχίζει ο Χριστός και τελειώνουμε εμείς και τα κάνουμε θάλασσα. Τι σημαίνει να αρχίζει και να τελειώνει? Ο χριστιανός να είναι πραγματικά αφιερωμένος, εμπεπιστευμένος και να έχει δώσει ο χριστιανός τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ο Χριστός κατά πάντα, απόλυτα, και τη ζωή του την προσωπική και την οικογενειακή αλλά και την εκκλησιαστική αλλά και κάθε λεπτομέρεια της ζωής. Δηλαδή να μην παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μας, όπως λένε οι άνθρωποι, να μην παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, αλλά τη ζωή μας να την δίνουμε στο Χριστό. Αυτός να προπορεύεται, αυτός να αποφασίζει, ώστε αυτός να ενεργεί και να εργάζεται στη ζωή μας και εμείς να είμαστε δουλεύοντες στον Κύριο. Και αυτό πώς θα γίνει? Πάρα πολύ εύκολα. Όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά, ώστε η ζωή μας να πηγαίνει από τη χάρη του Χριστού σε περισσότερη χάρη, από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Να είναι αυξανόμενη η ζωή του χριστιανού, οικοδομούμενη. Να είναι ένα δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων που μεγαλώνει, δεν συρρυκνώνεται, επεκτείνεται, δεν μικραίνει. Ταυτόχρονα το φύλλωμά του θάλει, είναι όμορφο, έχει θωριά πνευματική βεβαίως για το χριστιανό. Και το σημαντικότερο από όλα, έχει καρπό πολύ καλό και ο καρπός του μένει. Δεν χρειάζεται ραντίσματα και αν χρειάζεται κάτι, αυτό το κάνει ο Θεός, όχι ο άνθρωπος. Και τα χαρακτηριστικά, η νοοτροπία και το εύκολον του να αφήνουμε τη διαχείριση της ζωής μας στον Κύριο είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι decision making. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις τελικά? Ή πιο σωστά, με ποιο τρόπο παίρνεις αποφάσεις στη ζωή σου? Ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις με τρία χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι τριαδικός. Είτε με αυτό που του αρέσει, είτε με αυτό που θέλει η καρδιά του, είτε με αυτό που νομίζει, με τη σκέψη του, το πνεύμα του. Εάν λοιπόν οι αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος είναι με βάση αυτό που του αρέσει, αυτό που θέλει ή αυτό που νομίζει, οι αποφάσεις αυτές θα τον οδηγήσουν το λιγότερο σε αδιέξοδα και συνήθως σε ταλαιπωρίες μεγάλες έως και απώλεια. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ζει κατά το πνεύμα, αλλά περπατάει κατά τη σάρκα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ουδεμία κατάκριση δεν υπάρχει στον άνθρωπο τον περιπατούντα ουχή κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Και πως τώρα ο άνθρωπος εξασφαλίζει τη διαχείριση, τη διοίκηση της ζωής του, της οικογένειάς του, της εκκλησίας από το πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται η ώρα της απόφασης, βλέπει αυτό που του αρέσει και ελκύεται για να πάρει απόφαση, το καταδικάζει, πηγαίνει στο Θεό και λέει, Κύριε, όχι όπως εγώ, όπως εμένα μ' αρέσει, ή όχι όπως εγώ θέλω, ή όχι όπως εγώ νομίζω, αλλά εσύ πες μου, εμένα μ' αρέσει αυτό, εγώ θέλω αυτό, εγώ νομίζω αυτό, εσύ τι λες? Και όταν ο άνθρωπος πάει με ειλικρίνεια και καθαρότητα στο Θεό,
τότε με έκπληξη θα διαπιστώσει ότι σε αυτό που του αρέσει ο Θεός έχει κάτι πολύ πολύ καλύτερο που δεν το είχε αντιληφθεί. Σε αυτό που ο άνθρωπος θέλει πολύ, ο Θεός έχει κάτι πολύ πολύ σημαντικότερο που ο άνθρωπος δεν το είχε αντιληφθεί για να το θέλει. Θέλω αυτή τη νέα, θέλω αυτό το νέο, θέλω αυτή τη δουλειά. Κάτσε. Μη βιάζεσαι, πήγαινε στον Κύριο. Κύριε, θέλω, εσύ τι θέλεις. Και τότε θα δεις ο Θεός πώς θα σου φέρει αυτό το οποίο πραγματικά έχει ετοιμασμένο και μάλιστα σπάνιο είναι ο Θεός να θέλει αυτό που θέλεις. Όχι ποτέ, σπάνιο είναι. Σπάνιο είναι στο Θεό να αρέσει αυτό που σου αρέσει. Και σπάνιο είναι στη ζωή του ανθρώπου ο Θεός να νομίζει, να έχει πάρει απόφαση, να σκέφτεται αυτό που σκέφτεσαι εσύ. Και μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι είναι σπάνιο τούτο, λέγοντας «Οι βουλές μου», λέει ο Θεός, «δεν είναι οι βουλές σας». Αυτό που θέλετε εσείς δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Μην το θεωρείτε δεδομένο και πάτε στο Θεό και λέτε «θέλω, θέλω, θέλω, θέλω». Τελικά μπορεί να στο δώσει και χάθηκες, φουκαρά μου. Αντί να λέμε «θέλω, θέλω, θέλω», να πούμε «Κύριε, τι θέλεις, τι θέλεις, τι θέλεις». Αλλά δεν είναι μόνο ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, είναι και η οδή μου, λέει ο Χριστός, δεν είναι οδή σας. Η λογική μου δεν είναι λογική σας. Οι σκέψεις μου δεν είναι σκέψεις σας. Και μάλιστα επιμένει, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές οι δικές μου από τις βουλές τις δικές σας και οι οδοί οι δικοί μου από τις οδούς τις δικές σας. Και καταλαβαίνετε, αδελφοί, όταν υπάρχει δεδομένη προκαταβολής κόσμου από το Θεό, η βουλή του Θεού για σένα, να παίρνεις απόφαση εσύ με άλλη βουλή, πόσο ζημιογόνο είναι. Ή όταν υπάρχει προκαταβολής κόσμου, προγνωρισμένο από το Θεό η οδή σου. Γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν μας αναγεννάει, μας οδηγεί στο δρόμο που έχει προετοιμάσει συγκεκριμένα έργα καλά για να περπατήσουμε σε αυτά. Και τι κάνει ο Θεός? Πρώτα προετοιμάζει εμάς για να μπορούμε να περπατήσουμε στα έργα που έχει προετοιμάσει για να περπατήσουμε εμείς. Προετοιμάζει εμάς, προετοιμάζει και τα έργα. Προετοιμάζει τα έργα που πρέπει να περπατήσουμε και προηγούμενα προετοιμάζει εμάς. Ποιος μπορεί να χαλάσει αυτό το ευλογημένο σχέδιο του Θεού? Ο διάβολος όχι. Υπάρχει κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή κατάσταση που να καταστρέψει αυτό το έργο του Χριστού? Κανένας, μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος. Μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί. Γιατί όμως μπορεί? Γιατί ο Θεός τον έχει φτιάξει κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων, απόψεων και αποφάσεων. Δεν δεσμεύεται η ελευθερία του ανθρώπου από το Θεό ποτέ. Αντιθέτως όμως ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου τον οδηγεί και με το Λόγο του τον Άγιο τον διδάσκει. Αλλά ποιον? Αυτόν που έχει μάθει να προσεύχεται: «Θεέ μου, δίδαξέ με την οδόν την οποίαν πρέπει να περπατήσω. Θεέ μου, δίδαξέ με να του ποιήν, να πράττω το θέλημά σου». Αυτός ο άνθρωπος είναι που ο Χριστός θέλει και μπορεί να διδάξει, να οδηγήσει, να κατευθύνει. Αυτό το χαρακτήρα έχει η Εκκλησία των Φιλιππισίων που θέλουμε και εμείς και θα το ζητήσουμε στο τέλος, αλλά έχει και μια συγκεκριμένη νοοτροπία η οποία έχει δημιουργηθεί από αυτή την συμμετοχή τους, την κοινωνία τους από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Μια νοοτροπία μοναδική που μόνο ο χριστιανός μπορεί να έχει, ώστε να μπορεί να πει με βεβαιότητα ο Απόστολος Παύλος: «Αυτός που άρχισε στη ζωή σου το καλό έργο
θα τον αφήσεις και να το τελειώσει. Θα το τελειώσει, αλλά μόνο αν τον αφήσεις. Αυτό να το ξαναπώ, γιατί είναι όλο το μήνυμα σήμερα. Αυτός που άρχισε το καλό έργο στη ζωή σου, γιατί το καλό έργο στη ζωή μας το αρχίζει μόνο ο Χριστός. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Αυτός που άρχισε το καλό έργο, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι βέβαιος ότι θα το τελειώσει, γιατί εσείς θα τον αφήσετε να το τελειώσει, έχοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και χαρακτήρα αλλά και νοοτροπίας. Και εξηγεί: είναι δίκαιο να το φρονώ για σας αυτό, ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο στη ζωή σας θα τον αφήσετε να το τελειώσει. Είναι δίκαιο να το φρονώ αυτό για όλους σας. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Περί πάντων ημών, χωρίς εξαίρεση. Τι εκκλησία είναι αυτή? Πόσο μ' αρέσει αυτή η εκκλησία. Είμαι βέβαιος περί πάντων ημών. Είμαι βέβαιος για όλη σου την οικογένεια, για τον πατέρα, για τη μητέρα, για τα παιδιά, ότι θα τον αφήσετε αυτόν που άρχισε το καλό έργο να το τελειώσει. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: είμαι βέβαιος για όλη την εκκλησία. Κάνε μας μια τέτοια εκκλησία, Χριστέ μου. Κάνε μας τέτοιες οικογένειες. Να απορρίπτουμε τις δικές μας αποφάσεις, τις δικές μας βουλές και τη δική μας αρέσκεια. Και να εκλέγουμε τις βουλές σου, Κύριε, τα σωδούς σου, Κύριε. Και να πράττουμε τα αρέσκοντα εις εσένα. Γιατί? Διότι είστε πάντες εσείς εις τα δεσμά μου. Δηλαδή, συμπαραστέκεστε. Να δούμε την νοοτροπία και τα χαρακτηριστικά τους, αδελφοί, τα οποία απολαμβάνουν, έχουν λόγω της συμμετοχής τους, της συνεχόμενης από αρχής μέχρι τέλους στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Πρώτον, είστε μαζί μου στα δεσμά μου, μου συμπαραστέκεστε στην αδυναμία μου. Αυτός είναι ο χριστιανός. Όταν κάποιος βρίσκεται σε δυσκολία, σε δεσμά, σε αδυναμία, ο χριστιανός με το χαρακτήρα του Χριστού, η οικογένεια η χριστιανική η τέτοια και η εκκλησία ολόκληρη συμπαραστέκεται στους αδυνάμους. Δεν τους περιφρονεί. Είναι σαν το Χριστό. Φεύγει ένα από τα 100, αφήνει τα 99 και πάει στο 100, στο 100. Συμπαραστέκεται στους αδυνάτους. Αυτό έχει αγάπη, έχει θυσία, έχει κόπο, έχει υπηρεσία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεύτερον, είστε πάντες εις την απολογία μου. Δηλαδή, με υπερασπίζεστε όταν με κατηγορούνε. Ο χριστιανός υπερασπίζεται τους ανθρώπους. Δεν λέει καλά καν του κάνουνε, μπορεί να στρώσει, απαράταμε, αλλά τους υπερασπίζεται. Όταν κατηγορείται ο οποιοσδήποτε αδελφός του, ο Παύλος, αλλά και οποιοσδήποτε μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία τους υπερασπίζεται και μάλιστα με θυσία, με φόβο, με αγάπη. Τρίτον, είστε εις τη βεβαίωση του Ευαγγελίου. Συμμαρτυρείς την αλήθεια. Δεν φοβάται τους εναντίους, μην τον πούνε αιρετικό, μην τον πούνε πλάνο, τον Παύλο, αλλά συμμαρτυρεί όπως συμμαρτυρεί ο Χριστός. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του Χριστού. Ο Χριστός είναι στα δεσμά μας δίπλα,
Ο Χριστός είναι που μας υπερασπίζεται όταν μας κατηγορούν και ο Χριστός είναι που συμμαρτυρεί στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν αφήνει αμαρτύρητο τον εαυτό του ο χριστιανός περί της αληθείας που κηρύτεται. Δεν κάνει το κορόιδο δηλαδή. Δεν λέει τώρα μην μπλέξω εγώ, πού να μπλέξω εγώ. Τον κατηγορούνε, υπερασπίζεται. Απολογείται, υπερασπίζεται. Είναι σε αδυναμία, συμπαραστέκεται. Ομολογεί την ορθοτόμηση του Ευαγγελίου, στέκεται δίπλα. Τι είναι δηλαδή ο χριστιανός? Παλικάρι, αλλά παλικάρι Πνεύματος Αγίου. Το πνεύμα που του εδόθη δεν είναι πνεύμα δειλίας, αδιαφορίας, είναι πνεύμα δυνάμεως, αλλά και αγάπης και σοφρονισμού. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο Χριστός αρχίζει το καλό έργο και το τελειώνει. Αλλά και επιπλέον, συγκοινωνήμου της χάριτος, συμμετέχουν στη χάρη του Θεού. Οποιασδήποτε μορφής, γιατί η χάρη του Θεού είναι πολυειδής. Και εμείς γινόμεθα οικονόμοι διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, σε εσάς τε χαρίστη υπέρ του Χριστού όχι μόνο να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ Αυτού, και τούτο είναι χάρις Θεού. Γι' αυτό, έχοντες αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που έχει η Εκκλησία των Φιλιππισίων, ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τους επιποθεί με σπλάχνα Ιησού Χριστού και φέρνει μάρτυρα το Θεό, αλλά το σημαντικότερο, προσεύχεται μια ιδιαίτερη μεσητική προσευχή υπέρ αυτών. Και σήμερα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που διαβάζουμε σήμερα, ο Χριστός προσεύχεται αυτή τη μεσητική προσευχή υπέρ ημών, εάν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτή την οτροπία, εάν θέλουμε, έστω και αν δεν την έχουμε, γι' αυτό και τη ζητάμε επειδή τη θέλουμε. Αμήν αδερφοί. Θέλω αυτή την οτροπία, Χριστέ μου. Τι να πω τώρα, θέλω πάρα πολύ να έχω αυτή την οτροπία και ο Θεός θέλει, ο Θεός θα μου δώσει την ευκαιρία, αλλά εγώ πρέπει να αγωνιστώ τον καλόν αγώνα για να έχω αυτή την νοοτροπία. Γιατί υπάρχει άλλη νοοτροπία. Αντί να είμαι στα δεσμά και να συμπαραστέκομαι, αντίθετα μάλιστα, όχι μόνο να φεύγω, αλλά να τον κατακρίνω. Αντί να τον υπερασπίζομαι όταν κατηγορείται, να χαίρομαι μέσα μου και έμεσα ή άμεσα να τον κατηγορώ κι εγώ. Αντί να συμμαρτυρώ στην ορθοτόμηση του Ευαγγελίου και της αληθείας όταν ομολογεί ο Παύλος, τότε εγώ να λέω μην μπλέξω τώρα σε αυτά, άστα αυτά τώρα, άσε με, έχω άλλες δουλειές να κάνω. Με αποτέλεσμα να μην έχω καμία συμμετοχή σε αυτή τη χάρη που απολαμβάνει ο Απόστολος Παύλος και τα αδέλφια που ταλαιπωρούνται μέσα στη χριστιανική του ζωή, γιατί είναι δοσμένο από το Θεό όχι μόνο να πιστεύουν στο Χριστό αλλά και να πάσχουν υπέρ του Χριστού. Εδώ όμως, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σοβαρό είναι, τι χαρακτήρα έχουμε. Γιατί αυτός ο χαρακτήρας θα έχει συνέπειες. Ή θα προσεύχεται ο Χριστός στη μεσητική προσευχή που προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος υπέρ των Φιλιππισίων, ή χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Εάν δεν έχουμε αυτό το χαρακτήρα, αν δεν έχουμε αυτή την οτροπία, χάνουμε την ευκαιρία αυτή να λέει ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο προσεύχομαι για σας
Φιλιππίση, υπερπάντων ημών που έχετε αυτό το χαρακτήρα, αυτή την οτροπία, αυτή τη ζωή, αυτό το περπάτημα, προσεύχομαι να περισσεύει η αγάπη σας μάλλον και μάλλον, όλο και περισσότερο. Και όταν περισσεύει η αγάπη σας σαν αποτέλεσμα της μεσητικής προσευχής του Χριστού σήμερα, της μεσητικής προσευχής του Αποστόλου Παύλου τότε, αλλά να πάμε στο σήμερα, εάν λοιπόν ο Χριστός προσεύχεται για σένα να περισσεύει η αγάπη σου, η οποία είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, τότε αυξάνεται η επίγνωσης και πάσα νόησης. Αρχίζουμε και γνωρίζουμε σε βάθος τον Θεό, τα πράγματα του Θεού, και κατανοούμε σε βάθος την προσωπικότητα του Θεού, τη χάρη του Θεού, τα βάθη του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή γίνεται αυτός ο χριστιανός μια εκκλησία, ένας αδελφός, μια οικογένεια με αποκάλυψη και σοφία άνωθεν. Γιατί επίγνωσης και κατανόησης των πραγμάτων του Θεού δεν αποκτάται με ανθρώπινη προσπάθεια, μόρφωση, ούτε και με προσευχή. Αποκτάται σαν δώρο και σαν αποτέλεσμα της μεσητικής προσευχής του Χριστού για όλο και περισσότερη αγάπη εξαιτίας, όχι με χατήρι, ούτε κατά χάρη, εξαιτίας του χαρακτήρα σου, εξαιτίας της νοοτροπίας σου, της χριστιανικής, που ευαρεστείται ο Θεός. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, αδερφοί. Εγώ το έχω κάνει. Να το κάνουμε συνεχόμενα όμως. Να εξετάζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, να πηγαίνουμε στο Θεό να τα ζητάμε και να αγωνιζόμαστε να τα έχουμε και να τα χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το αποτέλεσμα αυτής της συγκεκριμένης μεσητικής προσευχής του Παύλου τότε και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σήμερα για τη ζωή μας, την οικογένειά μας και την εκκλησία μας. Γιατί αν αυξάνεται η αγάπη μας εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόηση, κατανόηση, αίσθηση λέει το κείμενο, τότε θα μπορούμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Θα μπορούμε να διακρίνουμε αληθινά το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, η εξυπνάδα δεν βοηθάει, ούτε γιατί είμαστε σοφοί, ούτε η σοφία η ανθρώπινη βοηθάει, αλλά γιατί βρήκαμε χάρη από το Θεό, ο οποίος προσεύχεται για να μας αποκαλύπτεται. Να μας αποκαλύπτεται η γνώση, η επίγνωση, η κατανόηση, άρα και η διάκριση. Φοβερό. Είναι χάρισμα η διάκριση. Εδώ είναι αποτέλεσμα νοοτροπίας και χαρακτήρα χριστιανικού. Η διάκριση των πραγμάτων. Να διακρίνω τα διαφέροντα. Να διακρίνω αυτό που διαφέρει από το άλλο, αν και μου φαίνονται ίδια. Ίδια μου φαίνεται αυτή η εκκλησία και η άλλη. Ναι, αν έχεις όμως διάκριση να διακρίνεις τα διαφέροντα, τότε θα καταλάβεις τη διαφορά. Ίδιο μου φαίνεται να κάνω αυτό και εκείνο. Η διάκριση σε αυτή, η ευαισθησία στο να κατανοείς και να διακρίνεις τα διαφέροντα όταν για όλους τους άλλους είναι τα ίδια, ίδιος είναι αυτός, ίδιος είναι και εκείνος. Όχι. Ίδια είναι η προσευχή αυτή, ίδιο είναι και εκείνη. Όχι. Ίδιο είναι το κήρυγμα αυτό, ίδιο και το κήρυγμα εκείνο. Όχι. Ίδιος είναι ο πρεσβύτερος αυτός, ίδιος και εκείνος. Όχι.
Τίποτα δεν είναι ίδιο. Όταν είναι θαμπή η όραση, τότε τα βλέπουμε ίδια. Όταν η όραση είναι οξία, τότε διακρίνουμε τα διαφέροντα. Και ποιος μας δίνει αυτή την οξία όραση να διακρίνουμε τα διαφέροντα? Η μεσητική προσευχή του Χριστού εξαιτίας του χαρακτήρα μας, της νοοτροπίας μας, την οποία αποκτούμε με τη συνεχή συμμετοχή μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Το αποτέλεσμα θαυμαστό. Όταν μπορείς και διακρίνεις τα διαφέροντα, τότε είσαι ειλικρινής. Τότε έχεις καλή κρίση. Τι θα πει ειλικρινής? Κρίνω κάτω από το φως του ηλίου. Έχω καλή κρίση ενώπιον του Θεού. Δεν έχω ψεύτικη, κάλπικη, λανθασμένη, υποκριτική. Έχω αληθινή κρίση Θεού. Και επιπλέον απρόσκοπη. Δεν μπορεί να μου βάλει πρόσκομα ο διάβολος, γιατί ο Κύριος καθαρίζει το δρόμο μου και είμαι απρόσκοπος. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό στο χριστιανό να έχει κρίση. Η κρίση δική μου, λέει ο Χριστός, είναι ορθή, γιατί δεν ζητώ το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατρός μου. Δικαία είναι η κρίση η εμή. Και όταν έχει δικαία κρίση ο άνθρωπος, ο χριστιανός, τότε είναι και απρόσκοπος. Δεν υπάρχουν προσκόμματα στη ζωή του. Δεν σκοντάφτει. Δεν γλιστράει. Δεν πέφτει. Αλλά τι είναι? Πλήρης καρπών δικαιοσύνης, και μάλιστα μέχρι τη ημέρα του Χριστού, μέχρι το τέλος. Ειλικρινής, απρόσκοπος μέχρι το τέλος, πλήρης καρπών δικαιοσύνης που έρχονται στη ζωή του χριστιανού διά του Ιησού Χριστού, και το σημαντικότερο, εις δόξαν και έπαινον Θεού, όχι εις δόξαν και έπαινον ανθρώπων, αλλά εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ένας άνθρωπος πραγματικά ευάρεστος στο Θεό, πολύτιμος εις το Θεό, που δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση ο Χριστός από το να τον δοξάζει. Πολύτιμος εις τον Θεό. Γι' αυτό τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν. Ο Απόστολος Παύλος τώρα τι λέει? Που αναγνωρίζει, διακρίνει τα διαφέροντα στην Εκκλησία των Φιλιππησίων, γιατί έχει αυτή την αποκάλυψη. Πριν ακόμη την προσφέρει και την προσευχηθεί στο Θεό, την έχει, γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, ό,τι κακό συνέβη σε μένα, συνέτρεξε στην προκοπή του Ευαγγελίου. Να, ο άνθρωπος τώρα που πραγματικά βρίσκει χάρη από το Θεό, τον ευωδώνει και τον δοξάζει. Ό,τι συνέτρεξε κακό σε μένα, ό,τι και να γίνει, σε κατηγορούνε, σε βρίζουνε, σε φυλακίζουνε, αυτά δεν έχουν σημασία. Εάν έχεις αυτό το χαρακτήρα, θα έχουν αποτέλεσμα την προκοπή του Ευαγγελίου, την αύξηση, την ευλογία, τη σωτηρία, τις διανομές του Πνεύματος του Αγίου, τη δόξα του Θεού. Γιατί τα δεσμά μου έγιναν φανερά σε όλο το πρετόριο. Όλοι άκουσαν για τον Χριστό. Γιατί? Γιατί έχει αυτό το χαρακτήρα και είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης ο Απόστολος Παύλος, και προσεύχεται να είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης και η Φιλιππήση. Και βλέποντας τα δεσμά μου, πολλοί, οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, έλαβαν θάρρος στα δεσμά μου και τολμούν να κηρύττουν περισσότερο το Λόγο του Θεού. Αλλά, κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, ωραία διάκριση
των διαφερόντων που έχει ο Παύλος. Αλλά μερικοί κηρύττουν διαφθόνων και έρηδα. Πού το ξέρει? Μα και αυτός κηρύττει και ο άλλος κηρύττει. Όμως διακρίνει τα διαφέροντα ο Απόστολος Παύλος? Όχι. Κηρύττει, αλλά κηρύττει από φθόνο και από έρηδα, για να μου προκαλέσει πρόβλημα εμένα. Λέει πράγματα για να με στενοχωρήσουν εμένα. Άλλοι όμως είναι ειλικρινείς και κηρύττουν με αγαθοσύνη, με ειλικρίνεια. Και ολοκληρώνει. Αλλά είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο Χριστός δοξάζεται. Είτε αν κηρύττουν εξ αντιζηλίας, είτε αν κηρύττουν εκαλής θελήσεως, ο Θεός δοξάζεται. Εγώ χαίρομαι, γιατί τούτο αποβαίνει προς σωτηρία μου. Αλλά οι μεν που κηρύττουν εξ αντιζηλίας θα βρεθούν μπροστά στην κρίση του Θεού, οι δε που κηρύττουν από καλή θέληση θα βρεθούν μπροστά στην ευλογία του Θεού. Πόσο σημαντικό λοιπόν, αδελφοί μου, είναι πώς βλέπουμε τον αδελφό μας, πώς στεκόμαστε δίπλα στον αδελφό μας, συμπαραστεκόμεθα στα δεσμά του, υπερασπιζόμεθα την κατακδίκη του, την κατάκρισή του και την κατηγόρια του, επιβεβαιώνουμε το λόγο της αληθείας που κηρύττει, συμμετέχουμε στη χάρη του Θεού. Και ο Χριστός προσεύχεται για μας να αυξανόμεθα εις αγάπη, εις επίγνωση και νόηση, να είμαστε ειλικρινείς με ορθή κρίση και απρόσκοποι, καθώς μπορούμε πλέον σε ελάχιστες μικρές λεπτομέρειες, πιο σωστά από ελάχιστες μικρές λεπτομέρειες, να διακρίνουμε με αποκάλυψη Θεού τα διαφέροντα. Γιατί κηρύττει αυτός έτσι? Και ο Παύλος λέει, από φθόνο και από έρηδα. Γιατί κηρύττει αυτός έτσι? Από καλή θέληση, από αγαθοσύνη. Και να συνεχίζει δόξα στο Θεό. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Χριστός δοξάζεται και εγώ αυξάνομαι. Αλλά καθένας θα λάβει την αντιμισθία που του αξίζει. Γι' αυτό να τελειώσω. Όχι κρυάρια μέσα στην εκκλησία, αδελφοί. Προβατάκια. Προβατάκια προς θυσία. Τα πρόβατα, τα αιμά ακούωσι τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Τα κρυάρια κάνουν ό,τι θέλουν και καταστρέφουνε. Ο Θεός δεν μας φυλάξει. Και αλήθεια σας το λέω, αυτό το κομμάτι ας το διαβάζουμε λίγο πιο συχνά, για να ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει ένα τέτοιο χαρακτήρα, τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα και να είμαστε μέχρι την ημέρα του Κυρίου ειλικρινείς, απρόσκοποι και πλήρης καρπών δικαιοσύνης, προσοχή όμως, εις δόξα και έπαινον Θεού. Αμήν.